Άλλους προσπαθούν να σπηλώσουν σήμερα και άλλοι θα βρεθούν εκτεθειμένοι και απολογούμενοι αργότερα. Κύριε Σαμαρά, παρακαλώ, πόση ώρα θέλετε για να ολοκληρώσετε? Όσο χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ακριβώς Σαμαρά. Όσο χρειάζεται. Επειδή... Κύριε Πρόεδρε, καταγγέλλεται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Σαμαρά. Καταγγέλλεται πρώην Πρωθυπουργό. Θα παρακαλούσα πολύ. Καταγγέλλεται πρώην Πρωθυπουργό και μου βάζετε πεντάλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μου πείτε πόση ώρα θέλετε για να ολοκληρώσετε. Δεν σας πίεσα καθόλου. Κακώς ρωτήσατε τότε. Αλίμονο. Κακώς ρωτήσατε. Όχι, το κακώς, παρακαλώ πολύ. Δεν το παίρνω πίσω. Κάκιστα ρωτήσατε. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Δηλαδή, μπορείτε να μιλάτε μέχρι το πρωί? Τι εννοείτε ακριβώς? Υπάρχει μια διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια διαδικασία, σας παρακαλώ. Όχι αυταρχισμό επί της έδρας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλάβατε? Όχι υποδείξεις από κάτω. Εντάξει. Μπορείτε να μιλήσετε όσο θέλετε, κύριε Σαμαρά. Αλλά μετά από άδεια δικιά μου. Όμως η κυβέρνηση Τσίπρα θα λογοδοτήσει και για πολλά άλλα. Θα λογοδοτήσει, για παράδειγμα, για τη μεγαλύτερη ζημιά που έκανε στους Έλληνες από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Αλήθεια, πώς έχουμε χάσει από το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Ρέγκλινγκ λέει 100 δισεκατομμύρια, λόγω Τσίπρα Βαρουφάκη. Ο Βίζερ πιστεύει ότι είναι διπλά, 200 δισεκατομμύρια. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως όλα αυτά είναι λίγο υπερβολικά και ότι το κόμμα του μόνο στήχησε 35 δισεκατομμύρια. Και έτσι να το πάρουμε, με τα 35 είναι μια μισή φορά όσο το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης στα χρόνια 2000 με 2014. Μετά τις επόμενες εκλογές θα βρεθεί πόσα ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα. Πάντως υπάρχουν 16 δισεκατομμύρια από το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου που θα πήγαινε για μείωση χρέους και που εξαιτίας σας εξαφανίστηκαν τα λεφτά αυτά, τα χάσατε και θα λογοδοτήσετε για αυτά. Για τα 5 δισεκατομμύρια που φορτώσατε στο λαό για την ανακεφαλαίωση των ελληνικών τραπεζών που δεν είχαν πρόβλημα όταν εσείς ήρθατε και μετά κλείσανε, θα λογοδοτήσετε και για αυτά. Για τα 5,5 δισεκατομμύρια που φορτώσατε στο φορολογούμενο με νέα δανεικά λόγω των ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου που συνεχώς τα αυξάνετε, και για αυτά θα λογοδοτήσετε. Για τις 46 δισεκατομμύρια καταθέσεις που χάθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες το πρώτο μόνο εξάμηνο όταν φέρατε τα capital controls επί των ημερών σας, θα λογοδοτήσετε. Όπως και για το γεγονός ότι σε 6 μήνες χάσατε αυτά τα δισεκατομμύρια, τα 46, που δεν επανήλθαν ποτέ. Πόσα είναι μέχρι τώρα? 73, κατελάχιστον. Και όλα αυτά μέσα σε 6 μήνες. Εσείς και μόνον εσείς, όχι οι προηγούμενοι, εσείς αποκλειστικά. Και δεν είναι μόνον αυτά. Παραλείπω πολλά ακόμα και δεν είναι η ώρα. Όμως για όλα θα λογοδοτήσετε. Γιατί είναι αυτή πραγματικά η μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή που έχει προκαλέσει η κυβέρνηση από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Περνάω και στα μη οικονομικά εγκλήματα. Θέλετε το άνοιγμα των συνόρων του 2015 που εμείς τα είχαμε κλείσει και εσείς τα ανοίξατε σε συνεργασία με διάφορες ΜΚΟ των διακινητών και φέρατε τότε 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες? Και γι' αυτό θα λογοδοτήσετε. Και ανοίγοντας τα σύνορα... Παρακαλώ, κάτι μεγάλο... ησυχία και ακούστε με προσοχή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, προσοχή. Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρετε τι θα πει η αξιοπρέπεια για έναν άνθρωπο που δεν μιλάει. Λυπάμαι. Και ανοίγοντας τα σύνορα... Μα είναι κουβέντα αυτή μέσα στη Βουλή, να δείτε. Είναι κουβέντα μέσα στη Βουλή αυτή? Πείτε δυνατά, αν είσαι άντρας, πες δυνατά αυτή την κουβέντα. Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Πες την δυνατά. Παρακαλώ. Ηρεμία. Όχι ηρεμία, κύριε Πρόεδρε, όταν μου λέει το παραχέσατε. Το κατάλαβα και γι' αυτό ακριβώς έκανα παρέμβαση προς Θεού. Εντάξει. Παρακαλώ να διαγραφεί από τα πρακτικά, και κύριε συνάδελφε, ήταν ανεπίτρεπτο.
Εντάξει. Δεν ακούστηκε. Όσο ακούστηκε, το άκουσε ο κύριος πρόεδρος. Εντάξει, εγώ το σημείωσα. Παρακαλώ. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Μα σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάντως που σήμερα δίνετε το καλύτερό σας πρόσωπο. Αυτό πραγματικά είστε.